Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Λαμπρινή και επειδή στα προηγούμενα δύο βίντεο σας έδειξα την καθαριότητα και το ξεκαθάρισμα που έκανα στην κουζίνα μου, κάτι δεν μου πήγαινε καλά και ήθελα να κάνω και μια καθαριότητα για να είμαι σίγουρη ότι από την κουζίνα έχω ξενιάσει, μέχρι να έρθει βέβαια το βάψιμο των ντουλαπιών. Οπότε λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω κάποιους τρόπους με τους οποίους καθαρίζω κάποιες ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι, που είναι πολύ σημαντικό και κυρίως με φυσικό τρόπο. Επειδή πολλοί μου ζητάτε να μην χάνομαι από τα βίντεο, έτσι σκέφτηκα να κάνω ένα βιντεάκι για να κάνουμε λίγο παρεούλα περισσότερο, αλλά για να σας δείξω και, όπως σας είπα, κάποιους τρόπους καθαριότητας που κάνω στο σπίτι. Οπότε λοιπόν, ξεκινώντας, αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι να χρησιμοποιήσω το κεντρικό οξύ. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το κεντρικό οξύ. Σας έχω δείξει και παλιότερα ένα βίντεο με τον καθαρισμό που έχω κάνει στο πλυντήριο των ρούχων. Στο προηγούμενο βίντεο, σε κάποιο άλλο βίντεο σας είχα δείξει πώς καθαρίζω το μπάνιο. Πάλι μπορείτε να πάτε πιο πίσω λίγο στα βίντεό μου να τα δείτε και αυτά. Και αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι να βάλω σε ένα μπουκαλάκι με βαποριζατέρ λίγο νερό και μια κουταλιά της σούπας κεντρικό οξύ. Το έχω ανακατέψει πολύ καλά, έχει διαλυθεί η σκόνη αυτή τέλος πάντων και καθαρίζω τα τζάμια. Αυτό το κάνω όταν τα τζάμια μου είναι πάρα πολύ βρώμικα και έχουν στάμπες από νερά, από τη βροχή φυσικά, αλλά και από το πλύσιμο του μπαλκονιού. Συνήθως κάτω-κάτω γίνεται πολύ χάλια. Εν τω μεταξύ είχε ρίξει και μια βροχή που είχε και κοκκινόχωμα, πάλι δεν είχα καταφέρει να τα πλύνω, οπότε τώρα τα κάνω όλα μαζί. Και όπως βλέπετε, αυτό που κάνω είναι να ψεκάσω με το σπρέι αυτό που έχει μέσα κεντρικό οξύ και το κάνω αυτό αρχικά, το ψεκάζω, μετά σκουπίζω με υγρό πανάκι για να καθαρίσει όλη αυτή η επιφάνεια, φεύγουν αμέσως τα άλατα ό,τι έχει μείνει πάνω στα τζάμια και η βρωμιά. Και το επόμενο βήμα που κάνω για να τα γυαλίσω, ίσως εδώ είναι και το μόνο καθαριστικό που θα χρησιμοποιήσω που δεν είναι φυσικό, είναι να βάλω το ειδικό το σπρέι για τα τζάμια, γιατί μόνο με αυτό είμαι ευχαριστημένη από τη λάμψη που δίνουν, για να τελειώσω και πιο γρήγορα βέβαια. Οπότε ψεκάζω μετά με το σπρέι που είναι για τζάμια, σκουπίζω και είναι όλα πεντακάθαρα και λαμπερά. Ξεκίνησα να κάνω αυτή τη διαδικασία μια μέρα που είχε πάρα πολύ ωραία μέρα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Κυρίως αυτές οι δουλειές γίνονται τώρα που ανοίγει ο καιρός και έχουμε πιο πολύ μεγάλη διάθεση για να καθαρίσουμε. Έχω κάνει ήδη και τον μπαλκόνι. Έχω φτιάξει και ένα καναπεδάκι καινούριο. Για αυτή την κατασκευή έχω δείξει ένα σύντομο βιντεάκι στο Instagram. Και εδώ σας δείχνω την υπέροχη μέρα αυτή στην Ερμιόνη που ζω, σε αυτό το υπέροχο μέρος. Σας δείχνω μια πολύ μικρή εικόνα από την θέα του μπαλκονιού μου, αλλά θα σας δείξω και την Ερμιόνη, όπως σας έχω πει, σύντομα σε ένα βιντεάκι που θα ετοιμάσω για το καφενείο, γιατί ετοιμάζεται και αυτό, θα σας τα πω όλα τα νέα μου. Όμως πριν προχωρήσω στην υπόλοιπη καθαριότητα των συσκευών και του σπιτιού, καλύτερα να βάλω και ένα φαγάκι, έτσι στα γρήγορα, γιατί νομίζω ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνεται. Τελικά εγώ καταφέρω να το κάνω πάντα στο τέλος. Και φτιάχνω πολύ ωραία μελιτζανάκια. Είναι μια συνταγή που την έχω σκεφτεί λίγο μόνη μου, αλλά με κάποιες συμβουλές που μου δίνει συνήθως η πεθερά μου όταν είναι... γιατί είναι και πολύ καλή μαγείρισα βέβαια και την ακολουθώ πιστά σε κάποιες συνταγές. Αλλά αυτή η συνταγή είναι δικής μου εμπνεύσεως. Με έχει συμβουλέψει να περνάω από το τηγάνι τις μελιτζάνες και τις πατάτες και φτιάχνω και μια πολύ ωραία σάλτσα με καραμελωμένα κρεμμυδάκια. Είναι σαν το ημάμ το γνωστό, αλλά απλά εγώ παίρνω μελιτζάνες φλάσκες, τις κόβω σε ροδέλες, τα περνάω όλα από το τηγάνι, πατάτες και μελιτζάνες, φτιάχνω μια ωραία σάλτσα και μετά γεμίζω τις μελιτζάνες. Ρίχνω μέσα μετά στο τηγανάκι λίγο νεράκι, το ρίχνω από πάνω και μετά είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Το φαγάκι είναι πανέτοιμο να μπει μέσα να ψηθεί, λίγη ωρίτσα χρειάζεται στο φούρνο. Εδώ η κουζίνα είναι σε άθλια κατάσταση και αφού βάλω το φαΐ στο φούρνο και ψήνεται, έχω μετά όλη την υπόλοιπη διάθεση και χρόνο τέλος πάντων να καθαρίσουμε την κουζίνα που την έχω κάνει χάλια. Λοιπόν, να σας πω τι κάνω κάθε φορά με την κουζίνα. Αυτό πρώτα απ' όλα που χρησιμοποιώ είναι ένα σπρέι από το herbally.gr. Είναι ειδικό για την κουζίνα, είναι οικολογικά προϊόντα αυτά. Όπως σας έχω δείξει και το σπρέι με το κεντρικό οξύ, το οποίο χρησιμοποίησα στο μπάνιο, θα σας το ξαναδείξω πάλι σήμερα. Οπότε λοιπόν, αυτό που κάνω για να μην έχω πάντα βρώμικη την κουζίνα και να την έχω πάντα καθαρή, είναι μετά από κάθε μαγείρεμα, προσπαθώ τουλάχιστον πάντα και το καταφέρνω τις περισσότερες φορές να καθαρίζω επιτόπου. Βλέπετε, ακόμα είναι ζεστά τα μάτια της κουζίνας και βοηθάει αυτό στο καθάρισμα. Να καθαρίζω επιτόπου τις εστίες ή το φούρνο για να μην έχω μετά αυτό το ζόρι που τραβάω κάθε φορά όταν
μένει πολύ καιρό άπλυτα, μένουν πολύ καιρό άπλυτα όλα αυτά και συσσωρεύεται η βρωμιά και καίγονται τα λίπη και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν. Αυτό σας το έχω δείξει πάλι σε βίντεο που έχουμε κάνει και τον καθαρισμό του φούρνου. Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, όμως έχω βάλει μυαλό από τότε και προσπαθώ κάθε φορά να καθαρίζω επιτόπου την κουζίνα μου. Ψεκάζω λοιπόν με αυτό το σπρέι, το οποίο μυρίζει και εξαιρετικά, με άρωμα πορτοκάλι, δεν είναι καθόλου χημικό και πραγματικά δεν θα το άντεχα κιόλας να ήταν χημικό και να το ψέκαζα με τόση άνεση, με ενοχλεί πάρα πολύ στην αναπνοή. Οπότε αφού το ψεκάζω, μετά τρίβω με το βουρτσάκι, το οποίο το έχω πάρει και αυτό από Herbaly, είναι με φυσικές τρίχες και λειτουργεί πάρα πολύ ωραία στο καθάρισμα, και μετά σκουπίζω με υγρό πανάκι, είναι από το ρολό κουζίνας, το οποίο έχει επαναχρησιμοποιούμενα χαρτιά. Τα είχαμε δει και στο μπάνιο αυτά. Μπορούν να μπουν στο πλυντήριο στους 30 βαθμούς να πληθούν. Εγώ τα έχω πλύνει και στους 60 και δεν έχουν πάθει τίποτα και τα ξαναχρησιμοποιώ. Οπότε λοιπόν, αφού μετά σκουπίσω τα πολλά έτσι, τις σαπουνάδες και αυτά, θα γυαλίσω με ένα καθαρό στεγνό πανί, πάλι από το ίδιο το ρολό, για να γυαλίσω την επιφάνεια. Και πραγματικά βλέπετε είναι σαν καινούρια. Καθαρίζει άψογα. Και αυτό γιατί δεν έχουν συσσωρευτεί τα λίπη, τα καμένα πάνω στις εστίες. Εδώ είναι ο φούρνος, θα τον καθαρίσουμε αργότερα. Το φαγάκι ψήνεται και πάμε να συνεχίσουμε με τον νεροχύτη. Λοιπόν, στο νεροχύτη θα ψεκάσω φυσικά με το κυτρικό οξύ, με το σπρέι που έφτιαξα, με το διάλειμμα που έφτιαξα νωρίτερα. Ψεκάζω τα πάντα, το νεροχύτη, τα πλακάκια, τις βρύσες, κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω σε νίκελ επιφάνειες για να φύγουν τα άλατα. Εδώ λοιπόν και θα απολυμάνω ταυτόχρονα, γιατί το κυτρικό οξύ έχει αυτή τη δράση, αλλά και θα καθαρίσω και από τα άλατα. Θα ψεκάσω και από το σπρέι αυτό, το οποίο είναι για την κουζίνα, για τα λίπη, και θα τρίψω πάρα πολύ σχολαστικά όλες τις επιφάνειες αυτές με το βουρτσάκι αυτό με τις τριχούλες. Σκουπίζω τα πάντα με το πανάκι, το οποίο το ξεπλένω πολλές φορές και το ξαναχρησιμοποιώ, το στίβω καλά. Και εφόσον είμαι δίπλα εδώ στο φουρνάκι μικροκυμάτων, πάμε να το καθαρίσουμε και αυτό. Αυτό που κάνω εδώ είναι να βάλω στο σφουγγαράκι λίγο από το καθαριστικό, το ίδιο που είναι για τα λίπη, και να καθαρίσω μέσα σχολαστικά και το φουρνάκι μικροκυμάτων. Θα τρίψω όσο χρειάζεται και μετά θα σκουπίσω πάλι με το πανάκι. Και είναι έτοιμο και αυτό. Το φαγάκι είναι έτοιμο, βγαίνει από το φούρνο και θα σας δείξω λίγο το φούρνο μου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί τον καθαρίζω, όπως σας είπα, αρκετά συχνά. Δεν έχει πολλά λίπη μέσα τα οποία έχουν κολλήσει, είναι σχεδόν πεντακάθαρος. Αυτό που θα καθαρίσω τώρα κυρίως είναι τις πιτσιλιές που μπορεί να έχει κάνει από το φαγάκι, από το λάδι που πετάχτηκε μέσα τώρα, όπως έψινα το φαΐ. Αλλά γενικά είναι σε καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα που έχω πάθει με το φούρνο μου είναι που μου έχει σκουριάσει ο πάτος. Και αυτό γιατί το φαγητό δεν το βγάζω από το φούρνο όταν γίνεται και αφήνω το φούρνο κλειστό μέσα. Από τους υδρατμούς μου σκούριασε, λογικό είναι. Δεν μπορώ να αφήνω ανοιχτό το φούρνο γιατί έχω το σκύλο και τη γάτα και θα πάνε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα καθαρίσουμε το φούρνο λίγο αργότερα, αλλά θέλω να πάμε δίπλα τώρα στο νεροχύτη να σας δείξω το αποτέλεσμα, γιατί όλα στράφτουν, πραγματικά έγιναν όλα λαμπίκο. Και μιας και είμαστε δίπλα, θα καθαρίσουμε και λίγο το ψυγείο. Θέλω να σας δείξω πόσο εύκολα φεύγουν οι δαχτυλιές ή οι πιτσιλιές από ό,τι μπορεί να πέσει. Ψεκάζω απλά στο πανάκι βρεγμένο λίγο από το καθαριστικό αυτό, το ίδιο που έχει άρωμα πορτοκάλι που είναι για τα λίπη. Και μετά παίρνω ένα καθαρό πανί και το σκουπίζω. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όλο είναι πεντακάθαρο, αστράφτη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί δεν αφήνει τίποτα πάνω. Τα παίρνει όλα. Όπως σας είπα, το κάνω με το βρεγμένο πανάκι και μετά με το στεγνό το γυαλίζω. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πραγματικά υπέροχο, το αγαπώ και το χρησιμοποιώ ανελιπώς. Οπότε λοιπόν τώρα θα το χρησιμοποιήσουμε και στον φούρνο. Δεν θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο, απλά θα ψεκάσω, θα βγάλω τη σχάρα πρώτα και θα ψεκάσω με το συγκεκριμένο καθαριστικό και μετά με το σφουγγαράκι θα τρίψω όλες τις επιφάνειες. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ο φούρνος μπορεί να έχει μετά από 2-3 ψησίματα δεν έχει καθαριστεί, θα βγάλω και τις σχαρίτσες αυτές από το πλάι, αλλά τώρα δεν έκρινα ότι ήταν απαραίτητο, οπότε κάνω αυτή τη δουλειά. Μετά θα σκουπίσω πάλι με υγρό πανάκι για να αφαιρέσω όλο το απορρυπαντικό και θα σκουπίσω μετά με μία πετσέτα. Πάμε και στο νεροχύτη, τη σχάρα την καθαρίζω με το υγρό των πιάτων αλλά και με το καθαριστικό αυτό, ανάλογα τη βρωμιά που υπάρχει, γιατί τώρα είχα καιρό να την κάνω τη σχάρα, οπότε ήταν λίγο πιο βρώμικη. Με το σφουγγάρι που δεν χαράζει, πάλι τρίβω πολύ καλά, ξεπλένω και το βάζω στη θέση του. Πανέτοιμο, πεντακάθαρο και ο φούρνος είναι έτοιμος κι αυτός.
Πάμε να κάνουμε και μια πλύση στο πλυντήριο ρούχων και έχω λόγο που το κάνω αυτό, γιατί δεν σας έχω δείξει το προϊόν που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό, το οποίο είναι και αυτό οικολογικό και είναι το αυγό. Αυτό το αυγό λοιπόν τι είναι? Είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο αντικαθιστά το απορρυπαντικό και το μαλακτικό των ρούχων. Μπορεί να μπει μέσα στο πλυντήριο με τα ρούχα κανονικά, χωρίς απολύτως τίποτα άλλο. Το βάζεις μέσα, βάζεις το πλυντήριό σου κανονικά στη λειτουργία που θέλεις να πλύνεις και το βάζεις και πλένει απλά και ξενιάζεις. Ούτε απορρυπαντικό ούτε τίποτα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι μετά από 70 πλύσεις να αντικαταστήσεις τα ορυκτά σφαιρίδια που βρίσκονται μέσα στο αυγό. Τη συσκευή την κρατάς, αυτό το ροζ, το αυγουλάκι που σας έδειξα, και κάνεις μόνο αυτή την αντικατάσταση μετά από 70 πλύσεις και πλένεις πανέμορφα. Και κυρίως οικολογικά, είναι zero waste προϊόντα και όπως σας είπα έχω ξεκινήσει μια στροφή προς τα οικολογικά προϊόντα, να δω σε όλες τις περιπτώσεις τι θα κρατήσω από όλα αυτά, πόσο ευχαριστημένη θα είμαι, αλλά μέχρι στιγμής όλα όσα έχω χρησιμοποιήσει είναι όλα από το herbaly.gr, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, οπότε γι' αυτό συνεχίζω και τα χρησιμοποιώ. Και πάμε να καθαρίσουμε την καφετιέρα και φυσικά θα το κάνουμε αυτό με το κυτρικό οξύ. Όπως βλέπετε, εδώ το δοχείο ήταν γεμάτο άλατα και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να κάνω μία αφαλάτωση και στις δύο καφετιέρες. Την γεμίζω με νερό το δοχείο, ρίχνω μέσα δύο κουταλιές της σούπας κεντρικό οξύ, ανακατεύω καλά να διαλυθεί και βάζω την συσκευή να κάνει την αφαλάτωση. Δεν θα σας δώσω οδηγίες τώρα για τη συγκεκριμένη μηχανή, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική μηχανή στο σπίτι του. Αν όμως θέλετε τις οδηγίες, μπορώ να σας τις δώσω. Εδώ είναι το αποτέλεσμα μετά από την πρώτη πλύση που έχει κάνει. Έχει βγάλει ό,τι είχε μέσα, τα έχει σπάσει τα άλατα και πάω μετά να καθαρίσω το δοχείο. Αυτό το νερό που έχει βγει είναι με κυτρικό οξύ και παρόλο που είναι βρώμικο, είναι όμως ζεστό, το ρίχνω μέσα στο δοχείο. Ταυτόχρονα ξεπλένω τα άλλα διάφορα πραγματάκια που χρειάζεται και θέλω να σας δείξω τώρα το δοχείο για να δείτε μετά από λίγη ώρα, το αφήνω έτσι όπως σας είπαμε το ζεστό νερό λίγη ώρα, το αδειάζω και θέλω να δείτε τα άλατα χωρίς ακόμα να έχω χρησιμοποιήσει τίποτα, σφουγγάρι, οτιδήποτε. Όπως βλέπετε τα κάνω όλα έτσι επιτόπου για να τα δείτε, σε κανονικό χρόνο θέλω να πω. Οπότε κοιτάξτε λίγο απλά με το δάχτυλο που ξύνω, που χαϊδεύω στην ουσία το δοχείο από την εσωτερική πλευρά και τα άλλα τα έχουν διαλυθεί. Πραγματικά είναι απίστευτο. Βλέπετε εδώ το κυτρικό οξύ λειτουργεί άψογα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αφού βλέπω αυτό το αποτέλεσμα, έχει καθαρίσει, έχουν φύγει τα άλατα στην ουσία, θα τα βάλω κάτω από το νεροχύτη, θα βάλω και λίγο υγρό πιάτων, θα σαπουνίσω καλά το δοχείο, θα το ξεπλύνω και θα το βάλω στη θέση του γιατί η αφαλάτωση δεν έχει τελειώσει τώρα. Οπότε λοιπόν ξαναγεμίζω το δοχείο και θα το βάλω να κάνει πάλι την ίδια διαδικασία, απλά για να περάσει το νερό μέσα από όλη τη συσκευή για να βγει καθαρό, να καθαρίσει και από το κυτρικό οξύ δηλαδή και ό,τι υπολείμματα έχουν μείνει να φύγουν. Αυτό λοιπόν το αφήνω να κάνει τη δουλειά του και ταυτόχρονα καθαρίζω και την άλλη μηχανή. Έκανα ακριβώς την ίδια διαδικασία, έβαλα και εδώ το κυτρικό οξύ, αρχίζει η μηχανή να κάνει τη δουλειά της, ταυτόχρονα αφού έχω τελειώσει την αφαλάτωση στην άλλη μηχανή παίρνω και το πανάκι, καθαρίζω πολύ καλά να φύγουν όλα τα υπολείμματα από τους καφέδες και τα λοιπά και σκουπίζω και μετά όλα είναι έτοιμα, καθαρά. Βάζω στη θέση τους και τα αξεσουάρ όλα τα υπόλοιπα, βλέπετε εδώ το δοχείο πώς έχει γίνει τέλειο, πεντακάθαρο και αυτό, μπαίνει στη θέση του, βάζω και τα αξεσουάρα όπως σας είπα και τελείωσαν και αυτές οι συσκευές, είναι πεντακάθαρες, έτοιμες να λειτουργήσουν ξανά. Να πάμε λίγο και στο πλυντήριο των πιάτων, πάμε λίγο και εκεί να το δούμε. Δεν κάνω πολλά πράγματα εδώ, ειδικά τώρα γιατί το πλυντήριο είναι καινούριο και αυτό που κάνω είναι να το προσέχω πάρα πολύ καλά για να μην την πατήσω όπως με το προηγούμενο. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν το αφήνω να πλύνει ποτέ χωρίς το αλάτι του και χωρίς το λαμπρυντικό του. Ποτέ. Από τη μέρα που το αγόρασα. Αν αδειάσει και δεν έχω, προτιμώ να μην πλύνω, να πλύνω στο χέρι, παρά να το βάλω να πλύνει χωρίς αυτά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το μόνο που κάνω είναι να πάρω ένα πανάκι και σε ορισμένα σημεία, εκεί που πιάνει την περισσότερη βρωμιά, έχω βάλει στο πανάκι ξύδι, και το μόνο που κάνω είναι να περάσω εκεί να φύγουν αυτές οι βρωμιές και βακτήρια, δεν ξέρω τι μπορεί να μαζεύεται εκεί πέρα. Πάντως είναι πολύ άσχημα αυτά εκεί που μαζεύονται. Οπότε πολύ συχνά κάνω αυτή τη διαδικασία για να το έχω
έχω πάντα πεντακάθαρο και να μην μου πάθει βλάβη ξανά. Είναι ένα φανταστικό πλυντήριο πιάτων. Όποιος θέλει μπορώ να του δώσω το μοντέλο, τέλος πάντων, αν τον ενδιαφέρει. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτό λοιπόν που μ' αρέσει πάρα πολύ είναι που έχει φωτισμό, δείχνει και από κάτω το φως. Έβαλα ένα πλυντήριο, μία πλύση για να πλύνω τα φίλτρα του απορροφητήρα. Τα έκανε πεντακάθαρα, έφυγαν τα λίπη από πάνω. Το κάνω και αυτό αρκετά συχνά. Την προηγούμενη φορά σας είχα δείξει τον απορροφητήρα που παίρνω τα φίλτρα, ξεβιδώνω και τα βγάζω και ένα-ένα. Αυτό το είχα κάνει όταν ήταν πάρα πολύ βρώμικα, αλλά αυτό δεν θα το ξαναπάθω. Τελείωσε, δείτε πόσο διάφανα είναι, δηλαδή βλέπεις από πίσω. Είναι πολύ καθαρά και δεν χρειάζεται κάθε φορά να κουράζομαι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Θα επιστρέψουμε πίσω στο πλυντήριο των ρούχων, γιατί η πλύση τελείωσε και πρέπει να καθαρίσω το συρτάρι. Αφού έχω ξεκινήσει να χρησιμοποιώ τα οικολογικά προϊόντα, όλα αυτά τα υπολείμματα που βλέπετε είναι από προηγούμενες πλύσεις που χρησιμοποιούσα από ρυπαντικό και μαλακτικό και δεν το είχα καθαρίσει, οπότε τώρα είναι η ευκαιρία και κάνω το εξής. Μέσα στον νηπτήρα βάζω να τρέξει νερό καυτό, ρίχνω κυτρικό οξύ και ρίχνω μέσα το πορτάκι, το συρταράκι τέλος πάντων, του πλυντηρίου. Παίρνω το σπρέι αυτό το οποίο σας είχα δείξει και την προηγούμενη φορά που είναι πάλι με κυτρικό οξύ και είναι ειδικό για το μπάνιο και για όλες τις επιφάνειες και περνάω το αξεσουάρ αυτό που έχει μέσα το πλαστικό, το αξεσουάρ τέλος πάντων του πλυντηρίου, το καθαρίζω πολύ καλά με σφουγγαράκι και κάνω και την υπόλοιπη διαδικασία και με το συρταράκι. Το ξεπλένω πολύ καλά, έχει καθαρίσει, είναι πεντακάθαρο, το βάζω στη θέση του και πάμε λίγο στο πλυντήριο να σας δείξω τι κάνω εκεί για να κάνουμε τώρα μία συντήρηση στο πλυντήριο. Θα ψεκάσω με αυτό το καθαριστικό που είναι με κυτρικό οξύ, αυτό που είπαμε ότι είναι για το μπάνιο, είναι και με άρωμα λεμόνι ταυτόχρονα και θα βάλω μέσα το συρταράκι και θα βάλω να κάνω μία πλύση με κάποιες ταμπλέτες οι οποίες είναι συντηρητικό για το πλυντήριο των ρούχων. Είναι πάλι από το herbal.gr, είναι και αυτές οικολογικές. Δεν μπορώ να σας πω το αποτέλεσμα, θα το δείτε λίγο αργότερα. Το κάνει το πλυντήριο full πεντακάθαρο, καθαρίζει τα πάντα όλα, το γκάδο, το λάστιχο, τις σωληνώσεις όλες μέσα. Και το βάζω να κάνει μία πλύση στους 90 βαθμούς, στην πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει το πλυντήριό μου για να καθαρίσει τα πάντα. Θα κάνει αυτό περίπου 2 ώρες να πλύνει, οπότε μετά το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Ελάτε να σας το δείξω. Πάμε να ανοίξουμε το πλυντήριο, να δείτε τα πάντα είναι μέσα όλα πεντακάθαρα, λαμποκοπάνε. Αυτή η ταμπλέτα κάνει καταπληκτική δουλειά, είναι υπέροχη, εδώ και η σαλόμη, όπως πάντα ενοχλητική, να έρχεται να δει τα πάντα τι γίνεται. Μέσα το πορτάκι, έχει κάνει, το είχαμε πλύνει βέβαια πριν, αλλά έχει βοηθήσει πολύ όλο αυτό το πράγμα που κάναμε και με την ταμπλέτα και με το σπρέι που ψεκάσαμε μέσα πριν σε όλο το πλυντήριο. Οπότε λοιπόν, είναι όλα πεντακάθαρα και αυτό είναι μια συντήρηση που μπορεί να γίνεται μια φορά το μήνα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό πάντα όταν πλένουμε να αφήνουμε λίγο το πορτάκι ανοιχτό και την πόρτα του πλυντήριου βέβαια έτσι για να στεγνώνουν και να μην κρατάνε εκεί υγρασίες και άσχημες μυρωδιές και φυσικά τα άλατα να μην κάθονται πάνω και να κολλάνε μέσα στο πλυντήριο. Να το και το κορίτσι μου, το σαλωμάκι, όπου πάω έρχεται από πίσω να δει τα πάντα τι κάνω. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι ένα φυσικό αρωματικό χώρου. Σας το λέω νωρίτερα γιατί θα κλείσω το βίντεο σε λιγάκι και θέλω να σας προετοιμάσω. Βάζω απλά σε ένα μπουκαλάκι, στο μπουκαλάκι αυτό το βαποριζατέρ, λίγο νερό, λίγο μαλακτικό ρούχων και ψεκάζω ό,τι φάσματα μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Τα καλύματα στους καναπέδες, τις πετσέτες στο μπάνιο, τα πάντα όλα. Και εδώ θα σας αφήσω, ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε, να σας έδωσα μερικές ιδέες, για ό,τι έχω χρησιμοποιήσει θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του συνδέσμους, οπότε λοιπόν πάω να συνεχίσω με το καφενείο γιατί γίνεται χαμός εκεί, μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαστε όλοι καλά, πολλά φιλιά!